γιατί θέλουμε να ανακαινιστεί, να επισκευαστεί ο σταθμός του Άργους. Όπως βλέπετε, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Πριν λίγες μέρες ο ΣΕ καθάρισε τις γραμμές από τα χόρτα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αρκετό αυτό που συνέβη. Και ζητάμε ως πρωτοβουλία πολιτών το να γίνει ένας καλός καθαρισμός όλου του χώρου, αλλά και να επισκευαστεί. Είναι σε πολύ άφλια κατάσταση. Πρέπει να δοθεί τέλος αυτό το χάλι. Δυστυχώς αυτό που συνέβη με τον Υφυπουργό ήταν, εγώ έλεγα, φιάσκο. Δηλαδή τι, ήρθε εδώ ο Υφυπουργός για να μας πει το τίποτα. Εμείς ζητάμε αυτή τη στιγμή από τον Υπουργό Σπίριτζη συνάντηση, έτσι ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, η οποία είναι πρώτο μπυλό να συντελεστεί για τους κατοίκους της Αργολίδας. Δεν δεχόμαστε την άνηση μεταχείριση για τους κατοίκους της Αργολίδας. Θεωρούμε ότι το κρένο είναι δικαίωμά μας. Πρέπει να μπει η γραμμή αυτή στις επιδοτούμενες γραμμές, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί και να ξεκινήσει η λειτουργία της. Επομένως, θα στείλουμε αύριο μια επιστολή στους τρεις βουλευτές, στον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας, στους δύο δημάρχους, προκειμένου να κλειστεί ραντεβού με τον Υπουργό Μεταφορών και όλοι μαζί να πάμε εκεί και στη συνάντηση να αποφασιστεί αυτό που γίνεται και για άλλες παρόμοιες γραμμές όπως Αργολίδας. Να ενταχθεί στις επιδοτούμενες γραμμές ή αλλιώς στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Και αν συμβεί αυτό, τότε πραγματικά θα είναι ένα σοβαρό βήμα για την επανέναρξη των δρομολογίων. Γιατί διαμαρτύρομαι, ναι, ναι. Γιατί έκλεισε αυτό το πράγμα. Ήτανε ζημιά για την πόλη αυτό. Καταστροφή ήτανε. Του μανιά τι έργα είναι αυτά. Έλεγε στην τηλεόραση τότε ότι καλά έκανε για τον Κουφό που ήταν της Νέας Δημοκρατίας ο αρμόδιος τότε, καλά έκανε λέει, γιατί ήθελε 25 μέτρα να είναι το στενότερο σημείο. Εδώ είναι 70. Εδώ είναι 70. Και τα 25 και τα 30 υπάρχουν, τουλάχιστον μέχρι την Κόρυθο υπάρχουν. Δεν χρειαζόταν τίποτα. Εξάλλου δεν μπορούσε τότε όταν φτιάχνανε τις γραμμές και του το είχαμε και προτείνει να βάλει μια γραμμή παραπάνω. Μισό μέτρο το στήριγμα των γραμμών. Μισό μέτρο άμα ήταν μακρύτερο, θα είχε προσθέσει μία και θα ήταν για όλα τα τρένα. Τώρα μετά από 150 χρόνια θα το να ξυλώσουμε και να ξαναφτιάξουμε. Δεν τρέπονται προδότες. Ρημάξανε τον τόπο και αυτοί και οι Σιριζέοι και οι προηγούμενοι. Οι λοποδίτες, οι δοσύλλογοι, φτάνε να τα πεις.